Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενορητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε η χάρη του Χριστού μας να είναι μαζί σας. Συνεχίζοντας το διπορικό γνωριμίας μας με τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, σήμερα θα κινηθούμε βόρεια και θα φτάσουμε στο μέσον περίπου του νομού Εύρου και στην εσχατιά της Μητροπολιτικής Περιφέρειάς μας. Θα μεταφερθούμε νοερά στο χωριό Λυκόφι, που είναι το τελευταίο προς βοράν χωριό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, άρα και η τελευταία προς βοράν ενορία της. Μετά από τη Λυκόφι αρχίζει η Ιερά Μητρόπολης Διδημοτήχου. Το χωριό ονομάζεται Λυκόφος ή και Λυκόφι και οι δύο ονομασίες είναι δόκιμες και αφορούν στο ίδιο χωριό. Η λέξη Λυκόφος μέσα στο νεοελληνικό λεξικό σημαίνει το σούρουπο και τη χρονική περίοδο από την έναρξη της δύσης του ηλίου μέχρι και την έλευση του πλήρους σκότους. Το χωριό ονομάστηκε Λυκόφος επειδή οι πρόσφυγες κάτοικοί του έχτισαν τα σπίτια τους με προσανατολισμό την Ανατολή για να βλέπουν τον ήλιο που ανατέλει και μαζί τις αλυσμόνητες πατρίδες τους, όπως ακριβώς τις άφησαν από την ανατολική όχθη του ποταμού Εύρου για να μετεγκατασταθούν στη δυτική. Η ονομασία Λυκόφος υποδηλώνει τη δύση του ηλίου και στη συγκεκριμένη περιοχή, τη δυτική πλευρά του ποταμού Εύρου, από όπου κάθε πρωί οι κάτοικοί του αντίκριζαν το Λυκαβιές, δηλαδή την ανατολή του ηλίου. Το Λυκόφος είναι χτισμένο στη δυτική όχθη του ποταμού Εύρου. Ανήκει στο νομό σήμερα στην περιφερειακή ενότητα Εύρου και στο Δήμο και τη Δημοτική Ενότητα Σουφλίου. Είναι κτισμένο πλάι στην Εθνική Οδό, 8 χιλιόμετρα νότια του Σουφλίου και στη ρίζα των τελευταίων υψωμάτων της Ροδόπης. Οι πρώτοι του κάτοικοι ήταν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Η περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στην πηγή Ανάβρας σώζονται τα ίχνη μιας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, το ιερό της οποίας είναι σκαμμένο στη βραχώδη πλαγιά του λόφου. Στις πέτρινες όχθες του ποταμού φαίνονται λαξευμένοι αρχαίοι τάφοι. Στα γύρω υψώματα βρέθηκαν σαρκοφάγοι της ρωμαϊκής εποχής. Το κατάφυτο της περιοχής και το υγιεινό κλίμα ευνόησαν να γίνουν εδώ καταχυκηνωτικές εγκαταστάσεις. Στους καταπράσινους λόφους λειτουργεί ένας όμορφος καταχυκηνωτικός χώρος για τους λάτρεις της φύσης. Από εδώ ξεκινά στενός δρόμος ανάμεσα στο πυκνό δάσος και με υπέροχη διαδρομή καταλήγει στο μοναστήρι της Δαδιάς. Η ενορία της Λυκόφης είναι η κοίμηση της Θεοτόκου με τον ομώνυμο ναό της. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε καλέσει και είναι κοντά μας για να συζητήσουμε μαζί τους και για να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας μιλήσουν για το χωριό τους, πρώτον από όλους τον ιερέα εφημέριο της ενορίας, πατέρα Γεώργιο Πανδράκη. Πάτερ Γεώργιε, σας χαιρετούμε, σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό και στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας καλέσετε για να μιλήσουμε για την ενορία μας. Επίσης έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Μπόγλου,
γέννημα και θρέμα της Λυκόφης, ιατρό παθολόγο, στο επάγγελμα που μένει μόνιμα τα τελευταία 7 χρόνια στο Σουφλί, αλλά επισκέπτεται καθημερινά το χωριό του. Κύριε Ηλία Μπόγλου, σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Χαιρόμαστε για την εδώ παρουσία σας. Σας χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου, εσάς και όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σήμερα στην εκπομπή σας. Επίσης, κοντά μας στη σημερινή εκπομπή έχουμε την κυρία Παναγιώτα Κασπαρίδου, γνωστή στην εκπομπή μας και στους ακροατές μας, για την βοήθειά της προκειμένου να συμπαρουσιάσουμε μαζί από κοινού την εκπομπή που αφορά στο χωριό και την ενορία της Λυκόφης. Σε καλωσορίζουμε, Παναγιώτα. Καλώς σας βρήκα. Χαιρετώ τους ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Καλωσορίζω τον πατέρα Γεώργιο και τον κύριο Μπόγλου. Και θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε μαζί, κύριε Μπόγλου. Είναι δεδομένη η καταγωγή σας από το χωριό της Λυκόφης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι, όπως το είπατε, πατέρα θεολόγια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λυκόφος Σουφλίου, τελείωσα το τριθέσιο δημοτικό σχολείο και έμεινα εκεί αδιαλείπτος μέχρι την αποφύτισή μου από το γυμνάσιο και το Λύκειο Σουφλίου. Αργότερα, βέβαια, λόγω σπουδών και λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, έφυγα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τόπο μου. Διατηρούσα ωστόσο στενή επαφή με τους συντοπίτες μου και, όπως ακριβώς είπατε, τα τελευταία 7 χρόνια διαμένω στο Σουφλί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά επισκέπτομαι το χωριό γιατί εκεί ζουν μόνιμα πλέον οι γονείς μου. Οπότε, κύριε Μπόγλου, θεωρούμε ότι γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία του χωριού σας, για την οποία θέλουμε να μας ξετυλίξετε το κουβάρι της ιστορίας του και να μας αναφέρετε ταυτόχρονα, βέβαια, και από ποιες πηγές έχετε αυτές τις πληροφορίες που θα μας δώσετε. Ναι, βεβαίως. Την ιστορία του χωριού μου τη γνωρίζω από περιγραφές των παλαιότερων, αλλά και από καταγραφές των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής της κοινότητας Λυκόφωτος ή Λυκόφης, όπως είναι γνωστή, πριν αυτή ενσωματωθεί στο Δήμο Σουφλίου. Άλλες καταγραφές που έχω στα χέρια μου και γίνανε από διάφορους διδασκάλους που θητεύσαν στο Δημοτικό Σχολείο του Λυκόφωτος σε μια προσπάθειά τους να καταγράψουν την ιστορία του σχολείου, αναφέρονται κάποια στοιχεία σχετικά με την ιστορία του χωριού. Από αυτές τις καταγραφές, αν λέω τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσω στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε από πότε υφίσταται το χωριό της Λυκόφης. Το Λυκόφος, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ουσιαστικά ιδρύθηκε στο τέλος του 1923 και στις αρχές του 1924 με την εγκατάσταση σε ένα προϋπάρχον τουρκικό χωριό που ήταν γνωστό ως Βακούφ, οικογενειών προσφύγων από το Κιουπλίος επί του Πλίστων, αλλά και λίγων, αριθμητικά 20 περίπου οικογένειες, από το Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης. Οι 70 οικογένειες Τούρκων που ζούσαν στο Βακούφι έφυγαν προς την Τουρκία στα πλαίσια πάντοτε της Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας, ακριβώς για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πρέπει να πούμε, νομίζω, σε αυτό το σημείο λίγα λόγια για το Κιουπλί. Το Κιουπλί ήταν ένα χωριό που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημερινό Λυκόφος, στην αντίπερα όχθη του ποταμού Εύρου. Ήταν ένα χωριό αμιγώς χριστιανικό. Αριθμούσε περίπου 900 οικογένειες και, δεδομένου ότι κάθε οικογένεια ήταν πολυμελής, είχε 4-5 παιδιά, υπολογίζω ότι ο πληθυσμός του πρέπει να ξεπέρναγε τις 5.000 κατοίκους. Μετά την ανταλλαγή, το μεγαλύτερο όγκος των Κιουπλιωτών ήρθε να εγκατασταθεί στα Λαγινά, το διπλανό χωριό από το Λυκόφος, και στο Λυκόφος, κάποιοι λιγότεροι στο χωριό Πέπλος, και ορισμένοι από αυτούς συνέχισαν την πορεία της προσφυγιάς σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σε άλλα μέρη της Μακεδονίας, όπως το Χρυσοχώρι Καβάλας, το Αγίασμα Χρυσούπολης, το Άνω Μητρού Σισερών, τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, τα Άθυρα του Νομού Πέλλας, τα Γιανιτσά, κάποιοι δε έφτασαν μέχρι και τα Φάρσαλα της Θεσσαλίας. Από τους Ζαλουφιώτες, που ήταν αρβανίτες στην καταγωγή, κάποιοι αναχώρησαν για άλλα μέρη της Ελλάδας και οι λίγοι αναπομείναντες αφομοιώθηκαν πολύ γρήγορα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αξίζει, νομίζω, να αναφέρουμε και λίγα λόγια για το Βακούφι. Το όνομά του σήμαινε ότι επρόκειτο για ένα κτήμα, ένα τσιφλίκι, αφιερωμένο σε Οθωμανικό τέμενος ή κάποιο μοναστήρι ή σε κάποιο ευαγές ίδρυμα. Και διοικούνταν από Τούρκο αξιωματούχο που είχε και θρησκευτικές αρμοδιότητες. Υπήρχε τζαμί που ήταν χτισμένο στην περιοχή της κεντρικής πλατείας του σημερινού χωριού, το οποίο κατεδασφίστηκε ολοσχερός το 1939.
Το Βακούφ αναφέρεται και στο σύγγραμμα του περιβόητου Τούρκου περιηγητή Ευλιγιά Τσελεμπή, ο οποίος διενεκτέρευσε στο χωριό αυτό το 1667 κατά τη διάρκεια της περιήγησής του. Πιθανολογείται ότι το χωριό εκείνο ήταν γνωστό πέρασμα για τους εμπόρους της εποχής εκείνης, τόπος όπου οι ταξιδιώτες έβρισκαν κατάλημα στα χάνια του για στάση και ξεκούραση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων ταξιδιών τους. Δυστυχώς στις μέρες μας τίποτα δεν έχει διασωθεί από το χωριό εκείνο και οι ιστορικές πληροφορίες εξακολουθούν να είναι λυπείς. Η ιστορία βεβαίως του τόπου μας αρχίζει πολύ νωρίτερα και από αυτήν ακόμα την ίδρυση του Βακουφίου, γεγονός που καταμαρτυρά η παρουσία αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως ανέφερε νωρίτερα ο πατέρας θεολόγος, στην τοποθεσία Ανάβρα ή Δροσιά, που βρίσκεται 500 μέτρα δυτικά του Λυκόφωτος, χώρος όπου λειτουργούσαν οι μαθητικές κατασκηνώσεις κατά τις δεκαετίες του 50 και 60. Συγκεκριμένα, στην τοποθεσία αυτή συναντά κανείς υπολείμματα του δαπέδου και της βορεινής όψης τείχου μιας λαξευτής σε βράχο παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, ένα λαξευτό σε βράχο ανθρώπινο τάφο, που πιθανολογούν ορισμένοι ότι ήταν τάφος κάποιου ιερέως, καθώς και αυλάκια και λαξευτές υδροδεξαμενές ουμβρίων υδάτων. Δυστυχώς, όλα αυτά τα ευρήματα δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και εξακολουθούν να παραμένουν εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους. Όπως και αρκετά ναι. άλλα σε περιοχές εδώ του τόπου μας, δυστυχώς. Κύριε Ηλία, έχω στα χέρια μου ένα κείμενο που αφορά στα λαογραφικά στοιχεία του χωριού. Ναι. Λυκόφωτος Εύρου, όπως τα είχε καταγράψει σε παλαιότερες εποχές η κυρία Άννα Τιάμαρου, δασκάλα του χωριού. Και στην αρχή αναφέρεται στην παλαιότερη ονομασία του χωριού. Λέει το εξής: η πρώτη ονομασία του χωριού είναι το Κούφι, που σημαίνει κούφιο μέρος, επειδή όπου άνοιγε κανείς λάκκο, γκούφα δηλαδή, έβγαινε νερό. Και επίσης λέει ο κάθε νοικοκύρης στο νοικοκυριό του είχε και από ένα πηγάδι στην αυλή του, επειδή ήταν εύκολο το άνοιγμά του και επειδή πάντοτε με το άνοιγμα ενός πηγαδιού εύκολη ήταν η έβρεση νερού. Κούφι ή Βακούφι ήταν η προγενέστερη ονομασία του χωριού. Σας παρακαλούμε πολύ, πείτε μας. Η πρώτη ονομασία ήταν όντως Κούφι, όπως είπατε. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι είναι μια ονομασία που προέρχεται εκ της παραφθοράς του παλιού ονόματος Βακούφ, το οποίο έγινε ο Κούφ, Κούφ στη συνέχεια και κάποια στιγμή Λυκόφι. Με την ονομασία αυτή αναγνωρίστηκε ως νέος ελληνικός γεωργικός συνοικισμός το χωριό μας και αρχικά υπάχθηκε μέχρι το 1946 στην κοινότητα Κορνοφολιάς. Το 1946 με σχετικό βασιλικό διάταγμα αποσπάστηκε και αποτέλεσε την αυτοτελή πλέον κοινότητα Λυκόφης. Το 1953 με νέο βασιλικό διάταγμα μετονομάστηκε σε Λυκόφος στα πλαίσια μιας προσπάθειας του ελληνικού κράτους για την ορθή ονομασία των διαφόρων τοπονυμίων της. Περιπτώ να σας πω βεβαίως ότι ακόμα και στις μέρες μας οι διάφοροι ντόπιοι χρησιμοποιούν την ονομασία αυτή περισσότερο ως αστεϊσμό, θα έλεγα. Λένε για παράδειγμα ότι πού πας, θα πάω στο Κούφι, από πού έρχεσαι, έρχομαι από το Κούφι, και όλοι εμείς είμαστε κουφιώτες. Οι κουφιώτες ακριβώς. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρες, όπως είπατε και εσείς, το Λυκόφος πλέον αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Σοφλίων. Κύριε Πόγλου, αναφέρατε προηγουμένως ότι οι κάτοικοι της Λυκόφης είναι πρόσφυγες. Έχετε εντοπίσει εσείς οι πηγές στις οποίες αναφέρεστε τους λόγους για τους οποίους οι πρόσφυγες επέλεξαν τη συγκεκριμένη τοποθεσία για να εγκατασταθούν? Δεν θεωρώ ότι ήταν οι ίδιοι λόγοι για τους οποίους και οι προγενέστεροι κάτοικοι, είτε οι μουσουλμάνοι είτε οι κάτοικοι των παλαιοχριστιανικών χρόνων, επέλεξαν για να κατοικήσουν στην τοποθεσία αυτή. Είναι ακριβώς οι ίδιοι λόγοι, όπως είπα, και έχει να κάνει με την παρουσία πόσιμου νερού. Είναι φυσμισμένο το νερό της Ανάβρας. Την έφορη πεδιάδα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τους ποταμούς Εύρο και Πάντηρη ή αλλιώς Μαγκάζη. Θέλω να πιστεύω όμως ότι οι Κυπλιώτες είχαν έναν επιπλέον λόγο. Το γεγονός ότι είχαν απέναντί τους το Κυπλί, ήταν πολύ κοντά δηλαδή στην πατρογονική γη. Επομένως, η ιδέα της επιστροφής στα πάτρια εδάφη φάνταζε περισσότερο εφικτή όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν. Είναι συναισθηματικός αυτός ο λόγος. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι ακριβώς. Συναισθηματική η σύνδεση της θέας του χωριού. Ακριβώς. Στην απέναντι πλευρά του ποταμού Εύρου με την εγκατάσταση των κατοίκων του παλαιού Κυπλίου στην δυτική πλέον όχθη του ποταμού Εύρου εξαιτίας της συνθήκης της Λοζάνης. Ερχόμενοι στο σήμερα, ποια είναι η σύνθεση του πληθυσμού
και αν μπορούμε έτσι να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες περίπου και για την ηλικιακή κατανομή των κατοίκων του χωριού. Βεβαίως. Όπως προανέφερα, από την αρχή της ιδρύσεως του χωριού, οι Κυπλιώτες και οι Ζολουφιώτες, οι οποίοι ξεπέρασαν πολύ γρήγορα τις διαφορές που είχαν μεταξύ τους, αποτέλεσαν ένα σώμα. Ήταν οι Λυκοφιώτες ή Κουφιώτες, αν θέλετε. Τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 90, ήρθαν να ζήσουν κοντά μας 5 οικογένειες παλινοστούν των ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από τις οποίες οι 3 τελικά έμειναν μόνιμα στο χωριό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια εγκαταστάθηκαν στο Λυκόφως μια οικογένεια Αθηγάνων και μια οικογένεια Μουσουλμάνων από τη Σιδρό Σουφλίο. Ουσιαστικά θα έλεγα είναι αμυγής ο πληθυσμός. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι λοιπόν σήμερα οι κάτοικοι της Λυκόφης? Με βάση στοιχεία της απογραφής του 2011, οι μόνιμοι κάτοικοι αριθμούσαν τότε τους 366, σήμερα είναι ακόμα λιγότεροι, ενώ οι εγγεγραμμένοι φτάνουν περίπου τους 600. Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή που με ρωτήσατε νωρίτερα, από αυτούς οι περισσότεροι είναι υπερήλικες. Κάποιοι είναι μέσης ηλικίας και πολύ λιγότεροι είναι νέοι και μικρά παιδιά. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι μετά την ίδρυση του χωριού και μετά την παρέλευση των δίσεκτων χρόνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου που ακολούθησε, το Λυκόφως γνώρισε μια άνθηση και μια πληθυσμιακή αύξηση, η οποία δεν φάνηκε αρχικά να επηρεάζεται από την μετανάστευση σε χώρες του εξωτερικού και κυρίως στη Δυτική Γερμανία που έγινε κατά τη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 70, με βάση κάποια στοιχεία των κοινοτικών αρχών που έχω στα χέρια μου, λέγεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι έφτασαν τους 900, ενώ οι εγγεγραμμένοι ήταν περίπου 1.350 άτομα. Από εκεί και πέρα, τόσο η υπογεννητικότητα, όσο και η ανάγκη εξέβρεσης εργασίας ή ανάγκη συνέχισης των σπουδών πολλών νέων σε άλλες πόλεις της χώρας, οδήγησε σιγά σιγά στη συρρήκνωση και τον πληθυσμιακό μαρασμό του χωριού μας. Οπότε μας λέτε ότι είναι μεσήλικες και άνω, όπως συμβαίνει στα περισσότερα χωριά. Οπότε οι ασχολίες αυτών των ανθρώπων σήμερα σαφώς διαφορετικές από παλιότερα. Διαφορετικές, ναι. Όσοι δεν είναι συνταξιούχοι εννοείται, ασχολούνται ως επιτοπλίστων με την γεωργία, κάποιοι λίγοι με την κτηνοτροφία, κάποιοι άλλοι έχουν εντευκτήρια ή χώρους εστίασης και ορισμένοι από αυτούς ασχολούνται και με το εμπόριο τροφίμων κυρίως. Βεβαίως παλιότερα ήταν ανάλογες πάλι οι ασχολίες των λυκοφιωτών, απλά ήταν πολλά περισσότερα τα άτομα για να ασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα. Εκτός αυτού βεβαίως είχαμε και διάφορους άλλους επαγγελματίες, είχαμε πολλές μοδίστρες, ράπτες, κομμότριες και κουρίες, ψαράδες που αλίευαν και μορεύονταν τα ψάρια του ποταμού Εύρου. Είχαμε έναν φωτογράφο, καθώς και δύο αδέρφια που ασχολούνταν με τον σινεμά, όπως τον ξέραμε, τον περιοδεύοντα σινεμά. Και τις παραστάσεις, και τις στην, παραστάσεις πλατεία. Στην πλατεία του χωριού, ακριβώς. Βεβαίως, κατά τη δεκαετία του 60, όπως σας είπα, ήταν μεγάλο το μεταναστευτικό ρεύμα προς τη Δυτική Γερμανία, όπου εκεί οι λυκοφιώτες εργαστήκαν ως επιτοπλίστων σε εργοστάσια της βαριάς βιομηχανίας. Αρκετοί ήταν επίσης και εκείνοι που έγιναν ναυτικοί προς αναζήτηση της τύχης τους στο εμπορικό ναυτικό. Τη δεκαετία του 80 λειτουργήσε βιοτεχνία μεταποίησης ετοίμων ενδυμάτων, όπου απασχολούνταν πολλές γυναίκες όχι μόνο από το Λυκόφως, αλλά και από τα γύρω χωριά της επαρχίας Σουφλίου. Βεβαίως, στα νεότερα χρόνια δεν ήταν λίγοι και οι νέοι που ακολούθησαν σπουδές σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή και έγιναν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, κτηνίατροι, οδοντίατροι, γιατροί, δικηγόροι κλπ. Πολλοί ήταν επίσης και αυτοί που αποφάσισαν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία και τον ελληνικό στρατό. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, τα άτομα αυτά, λόγω των υποχρεώσεών τους των επαγγελματικών, αναγκάστηκαν να μετοικήσουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Να υπογραμμίσω κάτι από τα προλεχθέντα. Από εσάς είπατε ότι, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό θέλω να το υπογραμμίσω και να σας παρακαλέσω να μας πείτε μερικά λόγια ακόμη. Είπατε ότι οι λυκοφιώτες κάποια στιγμή γίνονταν και ψαράδες και ψάρευαν στον ποταμό Εύρου, δεδομένου ότι η Λυκόφη ακουμπάει στο ποταμό Εύρου. Σήμερα οι λυκοφιώτες ψαρεύουν στο ποτάμι. Βεβαίως, έχουν τις βάρκες τους ορισμένοι, όχι πάρα πολύ, κυρίως όμως για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους σε ψάρια. Δεν γίνεται το εμπόριο που γινόταν παλαιότερα.
Συνεχίζουμε με ένα θρακιώτικο παραδοσιακό τραγούδι «Σαν μπάστα ξένα» από τον Χρόνια Ιδονίδη. Λυκόφι, Παύλα, Σουφλί. Επειδή ακριβώς πατάτε με το ένα πόδι εσείς προσωπικά, ναι, και στη Λυκόφι, και το άλλο πόδι σας βρίσκεται στο Σουφλί,
έλκετε την καταγωγή, γεννηθήκατε, αναθραφήκατε, μεγαλώσατε, ανδρωθήκατε στη Λυκόφη, μετακινηθήκατε τα τελευταία χρόνια λόγω Βεβαίως. Του επαγγέλματός σας. Μπορείτε να μας αναφέρετε τη σχέση αυτών των δύο οικισμών. Τι σημαίνει το σουφλί για τη Λυκόφη? Ναι. Τι σημαίνει το σουφλί για τους λυκοφιώτες? Υπήρξε μια άμεση σύνδεση και σχέση με τους σουφλιώτες. Ως γνωστόν, το χωριό είναι κτισμένο επάνω στο οδικό εθνικό δίκτυο, οπότε ήταν πολύ εύκολη η πρόσβαση και στο σουφλί που είναι η πλησιέστερη Κωμόπολη, αλλά όχι μόνο εκεί, και στις άλλες πόλεις του νομού, όπως την Αλεξανδρούπολη, το Διδημότυχο, την Ορεστιάδα. Η σχέση ήταν στενή με το σουφλί. Οι λυκοφιώτες καλύπτανε τις ανάγκες του είτε σε τρόφιμα, είτε σε ιδιένδυσης, είτε σε διάφορες υπηρεσίες που ήταν στο σουφλί. Υπήρχε μια καθημερινή επαφή. Θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση εδώ. Παρακαλώ. Ο δρόμος πριν από κάποια χρόνια, πριν από δύο περίπου δεκαετίες, περνούσε, ο κεντρικός δρόμος, η κεντρική αρτηρία του νομού Εύρου, περνούσε μέσα από τη Λυκόφη. Μέσα από το χωριό. Ακριβώς. Κάποια στιγμή ανέβηκε από πάνω από το χωριό. Ναι. Και πιστεύω ότι σε όλους τους διερχόμενους από το συγκεκριμένο σημείο από όπου φαίνεται το χωριό από κάτω, το χωριό προσφέρει μια πολύ όμορφη γραφική θέα. Όπως είναι, όπως μπορούν να δούνε οι διερχόμενοι με τα αυτοκίνητά τους, τις σκεπές των κτηρίων, των σπιτιών του Λυκόφωτος. Ακριβώς. Είναι όλες κεραμοσκεπές με κόκκινα κεραμίδια, κάτι το οποίο φαντάζει και βέβαια προβάλλει το χωριό, παρά το ότι βρίσκεται πιο χαμηλά από το δρόμο. Βεβαίως. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά και πιο πάνω από τις σκεπές, ωστόσο όμως οι σκεπές φαντάζουν με το κόκκινο, με το κεραμιδί χρώμα των κεραμιδιών. Ακριβώς όπως τα είπατε, πολλοί μας το αναφέρουν και εμάς ότι η θέα είναι πάρα πολύ όμορφη. Κάτι βεβαίως που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ερχόμενοι στο σήμερα και σε αυτούς τους λίγους κατοίκους που ζουν στο χωριό σας, κύριε Μπόγλου, μπορείτε να μας πείτε τι προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους στο χωριό σας? Να μιλήσουμε λίγο για την εκπαίδευση που, έτσι όπως μας τα είπατε, δεν φαντάζει και ιδιαίτερα. Ναι. Αν υπάρχουν και ζουν εκεί κάποια παιδιά, τι μπορούν να κάνουν στο χωριό? Και γενικότερα, αν υπάρχει κάποιος πολιτιστικός σύλλογος, κάποια διέξοδος για όλους αυτούς τους κατοίκους? Βεβαίως. Δυστυχώς, πολλές εναλλακτικές λύσεις για εκπαίδευση και ψυχαγωγία ο τόπος πλέον δεν προσφέρει. Το δημοτικό σχολείο έκλεισε το 2000 και τα λιγοστά παιδάκια φοιτούν έκτοτε σε δημοτικό σχολείο του Σουφλίου. Τα λίγα καφένια, ένα βελιστήριο, μια ταβέρνα, πιτσαρία που περιστασιακά λειτουργεί, είναι τα μόνα που δίνουν κάποιες λύσεις όσον αφορά στην ψυχαγώγηση των ενηλίκων, ενώ τα λίγα παιδιά και τα νεότερα άτομα έχουν την ευκαιρία να παίξουν σε μια μικρή παιδική χαρά, να αθληθούν στα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου που διαθέτει το χωριό. Τις τελευταίες δεκαετίες δραστηριοποιείται αθλητικός σύλλογος που υποστηρίζει την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, την Ομόνια Λυκόφης όπως είναι γνωστή, η οποία συμμετέχει ανελιπώς στα τοπικά πρωταθλήματα με αρκετές επιτυχίες. Φέτος βεβαίως αποφασίστηκε να συνεννοηθεί η ομάδα με αυτήν της Κορνοφολιάς, προκειμένου να ακολουθήσουν μια από κοινού αθλητική πορεία. Ένας άλλος σύλλογος που μέχρι και πρώτη ενός δραστηριοποιούνταν ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Λυκόφης, που μεριμνούσε για την αναβίωση κάποιων εθήμων και την διεξαγωγή εκδηλώσεων που ελάμβαναν χώρα κατά καιρούς στο χωριό μας. Υπάρχουν, κύριε Μπόγλου, κάποια πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν στο χωριό σας για την προσφορά τους σε οποιοδήποτε τομέα? Ναι, μέχρι στιγμής δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την προσφορά τους, όπως είπατε, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρξει κάποια λυκοφιώτης ή κάποιος λυκοφιώτης που θα ξεχωρίσει και θα μας κάνει όλους υπερήφανους. Κύριο Μπόγλου, μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποια ιδιαίτερα ήθη και έθιμα που θα λέγαμε ότι στιγματίζουν και χαρακτηρίζουν τη Λυκόφη? Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό έθιμο που να μας προσδιορίζει. Όλοι οι λυκοφιώτες στηρούσαν τα θρακιώτικα ήθη και έθιμα που συνόδευαν τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής, είτε τη γέννηση, τη βάφτιση, το γάμο, το θάνατο ή τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο, τις Απόκριες κλπ. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια τα έθιμα αυτά έχουν ευθύνη, όπως έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιοχές της Θράκης για διάφορους λόγους. Στο κείμενο της Τιάμαρου Άννας, της δασκάλας εκεί του Λυκόφωτος,
βρίσκουμε κάποια έθιμα τα οποία εκείνη περισυνέλεξε με την δική της την φροντίδα και τα έχει καταθέσει μέσα. Βέβαια, ίσως είναι έθιμα παλαιότερων ετών, που άλλα ισχύουν και στην σημερινή εποχή, άλλα όχι. Ναι. Και θα παρακαλέσω πολύ την Παναγιώτα να μας διαβάσει σχετικά με τα έθιμα της Αποκριάς και σχετικά με την Πάμπο των Χριστουγέννων. Παναγιώτα, παρακαλούμε πολύ. Ναι. Την περίοδο της Αποκριάς οι λυκοφιώτες γιορτάζανε δύο Αποκριές, την Κρεατοπόκρα όπως την έλεγαν και την Τυροπόκρα. Από την Τσικνοπέμπτη σφάζαν πάρα πολλές κότες, οι οποίες ήταν έτοιμες για το φαγοπότι που διαρκούσε τρεις ημέρες. Άφθονα κρέατα, βραστά, ψητά, στη σχάρα ή στο φούρνο, καθώς και αρκετό κρασί να ρέει. Την Τυροπόκρα τρώγανε τυρόπιτες, με φύλλο χειροποίητο που τις γεμίζανε με κυσίκι, δηλαδή τη μιτζήθρα, αυγά, γάλα και λίπους και τις ψήνανε είτε στο φούρνο με το πανάρι είτε στη γάστρα στο τζάκι. Πάντως όπως και να τις ψήνανε, το ψήσιμο ήταν ομοιόμορφο και από τις δύο πλευρές. Την ώρα που η νοικοκυρά έψινε την πίτα της, σιγοτραγουδούσε «Την πίτα δε, την πίτα δε, την πίτα δεν την έψισα, την κότα δε, την κότα δε, την κότα δεν την έφαγα». Και αφού τρώγανε λοιπόν την πίτα το βαράδι της Τυροπόκρας, στο τέλος τρώγανε και από ένα βραστό αυγό. Και ο καθένας στην οικογένεια έλεγε «Με αυγό κλείνει το στόμα μας, με κόκκινο αυγό θα ανοίξει την Πασχαλιά». Και ακολουθούσε η αυστηρή νηστεία των 40 ημερών, που τα χρόνια τουλάχιστον εκείνα όπως περιγράφονται στο βιβλίο, την τηρούσαν και δεν τη χαλούσε κανείς. Την ημέρα δε της Τυροπόκρας, οι χωρικοί έπαιζαν στα σπίτια τους και το χάσκαρι. Ένα κομμάτι χαλβά δεμένο σε μια κλωστή. Όλοι, ας τους αποκαλέσουμε παίκτες, τους ενίκους της, του σπιτιού, καθισμένοι σε έναν κύκλο, και κάποιος γύριζε την κλωστή με αρκετή δύναμη, ώστε να διαγράφεται ένας κύκλος, και οι παίκτες καθισμένοι κάτω με τα χέρια πίσω και το στόμα ανοιχτό προσπαθούσαν να δαγκώσουν το κομμάτι του χαλβά. Όποιος κατάφερε με τα δόντια να το πιάσει, αυτός ήταν και ο νικητής και ο χαλβάς ήταν δικός του. Το απόγευμα δε της Τυροπόκρας στην πλατεία του χωριού γινόταν μεγάλος λαϊκός χορός, και πριν αρχίσει ο χορός, στη μία πλευρά μπαίναν στην αράδα στη σειρά οι αραβουνιασμένες κοπέλες, και από την άλλη πλευρά κάναν το ίδιο και οι πεθερές. Οι νύφες φιλούσαν το χέρι της πεθεράς και αυτές με τη σειρά τους κερνούσαν τις νύφες. Θα τις προσφέρανε ζαχλάρια, δηλαδή καραμέλες, σιμίτια, αφράτα ψωμάκια, φρούτα, υφάσματα, χρήματα, φλουράκια. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι συγγενείς προσφέραν και αυτοί τα δώρα τους στις νύφες. Τέλος, οι νύφες ήταν υποχρεωμένες να μαντιλώσουν τις πεθερές τους, να τις δώσουν δηλαδή δώρο ένα μαντίλι, ένα τσιμπέρι, και μετά να αρχίσει ο λαϊκός χορός. Επίσης, οι κουφιώτες, όπως οι περισσότεροι θρακιώτες θα λέγαμε, τηρούσανε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και το έθιμο της Μπάμπος. Το χοιρινό έντερο, το παχύ όμως έντερο, γεμισμένο με τα σηκωτάκια από το ψιλοκομμένο χοιρινό κρέας, λίγο πράσο, κρεμμύδι, μυρωδικά και μπόλικο λιγούρι. Η Μπάμπο τους βραστή σε κατσαρόλα με μπόλικο νερό και φυσικά σταδιακά την τρυπούσαν με μια καρφίτσα για να μπει μέσα το νερό, να βράσει γέμιση χωρίς να σπάσει κανένα έντερο. Βέβαια σήμερα, όπως προανέφερε και ο Πάτερ Θεολόγος, δεν ξέρουμε, κύριε Μπόκλο, που είπατε κι εσείς, πόσα από αυτά τα έθιμα τηρούνται ή όχι. Ας έρθουμε στο χωριό, κύριε Μπόγλου, στο θέμα των κτισμάτων του χωριού, των κτηρίων. Ο επισκέπτης θα συναντήσει κάποια ξεχωριστά κτίσματα από αρχιτεκτονικής ή ιστορικής πλευράς? Θα έλεγα πως όχι. Όλα τα κτίσματα είναι σύγχρονα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τεχνοτροπία. Ενδεχομένως να διατηρούνται κάποια από τα πλυνθόκτιστα σπίτια που βρήκαν ή έκτισαν οι παππούδες μας όταν ήρθαν από απέναντι. Τα περισσότερα από αυτά όμως είναι εγκαταλελειμμένα ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. Αξίζει να αναφερθώ εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, προσφέρεται για την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων όπως και το πανηγύρι που έχουμε το 15 Αύγουστο. Η θέση της είναι τέτοια και το μέγεθός της είναι τέτοιο,
που δίνει μια αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες. Θα έλεγα ότι είναι το στολίδι του χωριού μας. Θα μας επιτρέψετε πάλι σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπατε για την πλατεία. Είναι ένα καμάρι και ιδιαίτερα την χαιρόμαστε στον Εσπερινό της Πανηγύρεως που μετά από το πέρας του Εσπερινού και της Λιτανίας καταλήγουμε όλοι στην πλατεία για να πιούμε την γκαζόζα, την λεμονάδα και να γίνει η σχετική εορτή με τα λαϊκά τα στοιχεία, με τα στοιχεία της λαϊκής παράδοσης. Θα μου επιτρέψετε πάλι να παρακαλέσω την Παναγιώτα να μας διαβάσει από το κείμενο το λαογραφικό της Τιάμαρου Άννας της δασκάλας στοιχεία που αφορούν στην κατοικία, στην παλαιά κατοικία των Λυκοφιωτών. Πώς ήταν τα πρώτα σπίτια όπως τα περιγράφει η δασκάλα μέσα στο λαογραφικό της κείμενο. Όπως επίσης και στοιχεία που αφορούν στα ενδύματα, στον τρόπο ενδύσεως τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Παναγιώτα, σε παρακαλούμε πολύ. Ναι. Η πρώτη κατοικία των Κουφιωτών ήταν η καλύβα, κατασκευασμένη από ξερουντούβαρα, δηλαδή τοποθετούσαν πέτρες στη σειρά για να γίνουν οι τείχοι, χωρίς να ενώνονται όμως με λάσπη. Στη συνέχεια σουβαντίζαν αυτούς τους τείχους μέσα και έξω με λάσπη, ενώ η σκεπή της καλύβας καλύπτονταν από άχυρα ή σάζι. Τη σκεπή τη στήριζαν ξύλινη στήλη, ένας ή δύο, που άλλοτε τοποθετούνταν στη μέση και άλλοτε στα άκρα. Η πόρτα ήταν ξύλινη, η οποία μπάρωνε με το νταϊάκι το βράδυ, γιατί δεν υπήρχε κλειδαριά, ενώ στη διάρκεια της ημέρας ήταν συνεχώς ανοιχτή. Παράθυρα δεν διέθετε η καλύβα, παρά μια τρύπα θα λέγαμε, σε αυτόν τον τοίχο, που θα μπορούσε να θεωρηθεί το μοναδικό παράθυρο στην πρόσωψη της καλύβας. Για καπνοδόχο υπήρχε άλλη μια τρύπα στη σκεπή, από όπου έβγαινε ο καπνός, γιατί στην αρχή στα σπίτια τους δεν υπήρχαν τζάκια. Απλά η φωτιά άναβε στη μέση της καλύβας και αργότερα πολλοί έγιναν τα μεγάλα τζάκια χτισμένα με τοίχο στα πλαϊνά της καλύβας. Στην ουσία η καλύβα ήταν ένα μονόσπιτο, δηλαδή υπήρχε μόνο ένα δωμάτιο και η βοηθητική χώρη ήταν ο αχυρώνας και ο φούρνος έξω από την καλύβα. Ο αχυρώνας και αυτός χτισμένος με παρόμοιο τρόπο όπως η καλύβα. Και οτιδήποτε χρειαζόταν για να καρφώσουν στους τοίχους οι οποίοι ήταν ξύλινοι, ακόμη και τα καρφιά ήταν ξύλινα και κατασκευασμένα από τους ίδιους τους κατοίκους, ενώ και η σκεπή του αχυρώνα και αυτή ήταν καλυμμένη με άχυρα ή με σάζι. Ο φούρνος δε που χρησιμοποιούσαν ήταν ένα στρογγυλό πλουκό με βέργες σε ένα σχέδιο ημικυκλίου θα λέγαμε. Μέσα και έξω σοβαντίζονταν ο φούρνος, ενώ το δάπεδο ήταν λιγάκι πιο ψηλό με λάσπη και χώμα και αφήνανε μια αρκετά μεγάλη τρύπα για την είσοδο των ταψιών από μπροστά. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για τη διαδικασία του ψησίματος ήταν το φτιάρι, η πάνα, το γριβέλι και το συμπόδαυλο. Η επίπλωση θα λέγαμε της καλύβας, πολύ απλή και λιτή. Φυσικά δεν υπήρχαν καθίσματα, τα γνωστά ψκέφαλα, οι μαξιλαροθήκες που ήταν γεμισμένες είτε με ξερό χόρτο είτε με κουρελάκια, ο σοφράς για τραπέζι, το χαμηλό στρόγγυλο τραπεζάκι με τα κοντά ποδαράκια. Για χαλιά χρησιμοποιούσαν τις ψάθες και κάποια φυσικά φρόντισαν να καλύπτουν όλο το δάπεδο, ενώ τα μικρότερα ψαθάκια τα τοποθετούσαν στους τοίχους για ταπί. Στο δε ύπνο τους χρησιμοποιούσαν στρώματα ή χράμια, που ήταν χοντρά υφάσματα γεμισμένα είτε με πανιά είτε με βαμβάκι, αλλά πολλές φορές και με άχυρο ή ξερό χόρτο, και σκεπάζονταν με τα μουντά γιοργάνια, δηλαδή τα χοντρά υφάσματα σε μουντά σκούρα χρώματα. Ως προς την ένδυσή τους, τα ενδύματα των ανδρών διακρίνονταν σε καλοκαιρινά και χειμερινά. Η καλοκαιρινή τους ενδυμασία περιελάμβανε το βρακί, το φαρδί εκείνο παντελόνι, το πουκάμισο, το σικμά, δηλαδή το γυλαίκο, το αντιρί, το σακάκι, ενώ στη μέση θα φορούσαν το ζουνάρι και στο κεφάλι τους το σαρίκι ή το φέση και τις τουλούμπες, τα λεγόμενά τους παπούτσια.
Το χειμώνα οι άντρες φορούσαν το σαλβάρ, το σαϊκένιο εκείνο το φαρδί, το παντελόνι, το πουκάμισο, το τσαμαντάν, το σταυρωτό εκείνο χοντρό γυλαίκο, το ναμπά, το σαϊκένιο παλτό και τα κουντούρια, τα παπούτσια τους. Οι γυναίκες φορούσαν το πουκάμισο ως εσώρουχο, το μισοφόρι πάνω από το πουκάμισο, το καφτάνι, δηλαδή θα λέγαμε το φόρεμα, τη ζούνα, το κοντουγούνι, η ζακέτα και τα σκαρπίνια για παπούτσια. Οι γυναίκες συνήθιζαν να αφήνουν τα μαλλιά τους μακριά, τα πλέκανε σε δύο κοτσίδες λεπτές, τις οποίες στη συνέχεια τις ενώναν και κάναν μια πιο πλατιά κοτσίδα. Στα παλιότερα χρόνια την κοτσίδα την κάνανε ένα δέμα με τη μαγλίκα, που τη δένανε πάνω στο κεφάλι. Αργότερα αφήσανε τις πλεξούδες τους ελεύθερες, αλλά πάλι φροντίσανε στο κεφάλι κάτι να φοράνε, όπως τα μπουφορτά τσιμπέρια, που ήταν δηλαδή χρωματιστά, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα και είχαν φουρφούρια γύρω-γύρω, δηλαδή κρόσια. Τόσο τα κορίτσια όσο και οι γυναίκες φορούσαν καρφίτσες στα μαλλιά τους, στα πουκάμισά τους φρόντισαν να τα διακοσμούν με πολλές χρωματιστές πέτρες, με ραμάθες από ντούμπλες, φλουριά, πεντόλυρα, κωνσταντινάτα. Να φορούν γραβάτες με φλουσένια στριφτά με ταξωτά υφάσματα και σκουλαρίκια μεγάλα με πέτρες ή με κάποιο ασημένιο σχήμα συνήθως αυτού του καλαθιού. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτα για την ανάγνωση, ιδιαίτερος για την απόδοση κάποιων λέξεων με την ευρύτικη την προφορά. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Παρακαλώ. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι ακόμη από τον Χρόνια Ειδονίδη, «Δώσ' τα λιανοχορταρούδια». Τρανός χορός θα γίνει, το σταλιανό χορταρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει. Τι τρανός κι αμάν αμάν, τι τρανός χορός θα γίνει. Τρανός χορός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παίνει. Τι τρανός χορός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παίνει. Πέντε παιδιά μάναν, πέντε παιδική σπιτούσαν. Πέντε παιδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Πέντε παιδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον κακιά μαν αμάν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Μες στον καμπόλο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας κι αμάν αμάν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, πού θα μας αραβωνιάσουν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν, πού θα μας αραβωνιάσουν.
Πάτερ Γιώργη, ας έρθουμε στα της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου Λυκόφης. Πείτε μας πότε ιδρύθηκε η ενορία, πότε λειτουργήσε και πότε ιδρύθηκε, δηλαδή με ποιο φεκ λειτουργεί νομικά αυτή τη στιγμή η ενορία της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λυκόφη. Η ενορία λειτουργήσε κανονικά από την αρχή του ερχομού των προσφύγων, ενώ νομική υπόσταση έλαβε στις 3 Απριλίου του 2015 με το 510 φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ο ναός που βλέπουμε σήμερα στο χωριό της Λυκόφης, μπορείτε να μας πείτε κύριε Μπόγλου πότε οικοδομήθηκε? Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε στη θέση ενός μικρότερου ναού που είχαν χτίσει οι πρόσφυγες με το που ήρθαν από το Κυπλίν. Γύρω από τον πρώτο εκείνο ναό οικοδομήθηκε ο καινούριος ναός, ο οποίος ολοκληρώθηκε από όσο γνωρίζω το 1959. Από το 1974 και εντεύθεν έχουν προσθεθεί ο Νάρθικας, το καμπαναριό όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Μας δίνεται μια περίεργη εικόνα. Έναν μικρό ναό, ναι, έναν αρχικό ναό που χτίζεται το 1924. Ακριβώς. Και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο ναό, περιμετρικά, ακριβώς όπως το είπατε, μικρού, ο οποίος χτίζεται, ανυψώνεται, ανεβαίνει, μεγαλώνει, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει και να μέσα του στα σπλάχνα του ο μικρότερος ναός, η μικρότερη εκκλησία. Μετά να υποθέσουμε ότι γκρέμισαν τον μικρό τον ναό. Ναι, ακριβώς. Όταν ολοκληρώθηκε ο καινούριος, κατεδαφίστηκε ο πρώτος ναός και συνεχίστηκαν οι λειτουργίες στο καινούριο ναό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ναι, και είναι ο ναός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Με το πέρασμα του χρόνου, Πάτερ Γιώργη, έχουν γίνει κάποιες ανακαινήσεις σε αυτόν τον ναό? Η πιο πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε στο ναό είναι τα κουφώματα που περάστηκαν το 2012. Όμως συνεχώς ο ναός εξοραίζεται εσωτερικά και εξωτερικά, τόσο από τους προκατόχους μου όσο και από μένα τον ίδιο. Με τα πενιχρά εισοδήματα του ναού μας φροντίζουμε να καλύπτουμε τις λειτουργικές τους ανάγκες, αλλά και τον εξοραϊσμό και τη συντήρησή του, ούτως ώστε ο ναός μας να αποπνέει ένα άρωμα αρχοντιάς, ζεστασιάς και καθαριότητας και να υποδέχεται τους πιστούς κάθε φορά για τις ιερές ακολουθίες και τα ιερά μυστήρια με αξιοπρέπεια και αγάπη. Εκτός από το ναό της κοιμήσεως, Πάτερ Γεώργιε, στην ενορία σας υπάρχουν κάποια παρεκκλήσια ή εξοκλήσια? Στο χωριό μας στα κημητήρια έχουμε ένα εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος έχει χωρητικότητα 30 ατόμων. Υπάρχουν άλλα δύο εκκλησάκια μικρά, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Αρτέμιος. Αυτά τα μικρά εκκλησάκια που μας είπατε παρουσιάζουν κάποια δραστηριότητα ή απλά υφίστανται εκεί? Και στα τρία εκκλησάκια πραγματοποιείται εσπερινώς πριν από την ημέρα του Πανηγυριού. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω για το παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου, που βρίσκεται σε ύψωμα στο νοτιότερο τμήμα του χωριού, στο οποίο παρεκκλήσιο κατά τον εσπερινό της εορτής του Αγίου συμμετέχει πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα η αστυνομική της περιφέρειάς μας από το αστυνομικό τμήμα Σουφλίου, επειδή ο Άγιος Αρτέμιος είναι και ο προστάτης τους. Πάτερ Γιώργη, μπορείτε να μας πείτε στην ενορία σας κάθε πότε πραγματοποιείται Θεία Λειτουργία? Κάθε Κυριακή, επίσης στις εορτές των Μεγάλων Αγίων. Ακόμη τελούμε τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, τις ακολουθίες του 12ημέρου και του 15 Αύγουστου. Πάτερ Γιώργη, τιμάτε και πανηγυρίζετε την κοίμηση της Θεοτόκου του 15 Αύγουστο. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται συνήθως την ημέρα ή την προηγούμενη της εορτής της Παναγίας? Την προηγούμενη της Παναγίας κάνουμε τον μεγάλο εσπερινό του εορτασμού της κοιμήσεως Θεοτόκου και κάνουμε και τη λιτάνευση της εικόνας στο χωριό. Έρχονται πολλοί ιερείς και πολλοί κόσμος από τα διπλανά χωριά. Την ημέρα της εορτής κάνουμε τη Θεία Λειτουργία της κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα ήθελα, Πάτερ Γιώργη, να μας αναφέρετε κατά πόσο οι πιστοί
συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης. Η εξομολόγηση των ενωρετών καθορίζεται από την Ιερά Μητρόπολη, γίνεται τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσχα και της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο. Αν έρθουμε στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής, εκεί γίνεται επεξήγηση του Ευαγγελίου, προβαίνετε εσείς σε κάποιο κήρυγμα? Η επεξήγηση του Ευαγγελίου γίνεται μαζί με το κήρυγμα της Κυριακής που μας δίνεται από την Ιερά Μητρόπολη μας. Λυκόφη Εύρου ενωρία κοιμήσεως Θεοτόκου Λυκόφης, αγαπητοί μας καλεσμένοι, πατέρα Γεώργη, κύριε Ηλία Μπόγλου, ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήσασταν μαζί μας σήμερα για να μας μιλήσετε για το χωριό της Λυκόφης με την ενωρία του. Πάτερ Γεώργη, σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε εδώ. Κύριε Ηλία Μπόγλου, σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου και εσάς, την κυρία Παναγιώτα. Και θέλω να πιστεύω ότι δώσαμε μια εικόνα σχετικά με την ιστορία του χωριού μας, αρκετά κατατοπιστική και για όλους τους ακροατές. Και εγώ να ευχαριστήσω την Παναγιώτα. Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε κάθε φορά η ευκαιρία να είμαι μαζί σας. Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαιρόμαστε πολύ όταν μας λέτε ότι σας αρέσουν οι εκπομπές μας και ότι βρίσκετε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα σε αυτές. Γνώσεις που δεν γνωρίζατε και ενάβσματα που σας παρακινούν να ασχοληθείτε περαιτέρω με την ιστορία του τόπου μας. Τώρα σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα με μια ακόμη νέα εκπομπή με μια από τις ενορίες της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Μέχρι τότε ευχές και ευλογίες. Οι ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως διηγούνται την ιστορία τους. Μια εκπομπή γνωριμίας με τις ενορίες της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως μέσα από αφηγήσεις ενωρητών. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μας γνωρίσει και να μας φέρει πιο κοντά στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας. Συντονίζει και παρουσιάζει ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως.